ξέρετε, μας είπε ο Μαρέα Αντωνογιαννάκη στην αρχή ότι περιμένουμε ένα σκηνικό χειμωνιάτικο, ειδικά το δήμερο τώρα, το Σαββατοκύριακο. Οπότε αυτό το σκηνικό αναμένεται να βοηθήσει να διατηρηθούν και τα χιόνια εκεί στα ορεινά. Και θέλω να πάμε λίγο στο οροπέδιο Λασιθίου, να συναντήσουμε τον Δήμαρχο και να εστιάσουμε πού, σε μια ξεχωριστή δομή που τη μαθαίνουν σιγά σιγά οι κριτικοί και όχι μόνο, και αναφέρομαι στο καταφύγιο Στροβίλη στα ορεινά του οροπεδίου Λασιθίου. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ και να ευχηθώ και χρόνια πολλά για την ονομαστική σας εορτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παρετόπουλε, να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου χρόνια πολλά σε όλους τους Γιάννηδες και τις Ιωάννες. Βέβαια. Λοιπόν, να εστιάσουμε λίγο στο καταφύγιο. Και καλή χρονιά, δεν τα έχουμε πει τηλεοπτικά. Να εστιάσουμε λίγο στο καταφύγιο Στροβίλη. Μία υποδομή, υποδομή ορεινή, που γίνεται σιγά σιγά γνωστή σε όλους τους κριτικούς και διαφημίζει βέβαια και το οροπέδιο Λασιθίου. Βέβαια. Και ακριβώς όπως το λέτε, κύριε Παναγιωτόπουλε, και είναι και στη στόχευση που έχει ο Δήμος, αλλά και ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Λασιθίου, ναι, για το οροπέδιο Λασιθίου ως χειμερινό προορισμό. Με δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με χειμερινά σπορ, όπως είναι το ορειβατικό σκι, όπως είναι η ορειβασία, η πεζοπορία, αλλά και με υποδομές οι οποίες μπορούν να φιλοξενήσουν μέχρι και 18 άτομα. Λοιπόν, Δήμαρχε, θέλω λίγο να μας εξηγήσετε, να μας πείτε, τηλεθεατές δεν γνωρίζουν το συγκεκριμένο καταφύγιο, τη συγκεκριμένη δομή. Πού βρίσκεται το υψόμετρο, ποιοι μπορεί να το επισκεφθούν, αν υπάρχει κόστος? Έτσι, λοιπόν, το καταφύγιο, καταρχήν να πούμε ότι έγινε το 1992, ξεκίνησε το καταφύγιο από τον Ορειβατικό Σύλλογο Λασιθίου. Ναι. Βρίσκεται στην κορυφή Στροβίλη, είναι ακριβώς νότια του οροπεδίου Λασιθίου προς την κορυφή της δίκτης. Ναι. Είναι ακριβώς πάνω από το οροπέδιο του Λιμνάκαρου. Η κορυφή είναι σε υψόμετρο 1358 μέτρα και εκεί υπάρχει η υποδομή του καταφυγίου με ένα εξαιρετικά διαμορφωμένο περιβάλλον χώρο, όπου μπορεί κάποιος με την παρέα του να περάσει άνετα ένα Σαββατοκύριακο ή καθημερινή τις διακοπές του. Είτε αφορά χειμερινό τουρισμό, είτε αφορά άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο. Το καταφύγιο τώρα ανακαινίζεται εκ βάθρων με χρηματοδότηση από την αναπτυξιακή Λασιθίου, από το πρόγραμμα Leader, με 150.000 ευρώ, για καινούργιες υποδομές, για υποδομές που θα υποστηρίζουν και πρόσβαση για αμαία, άτομα με αναπηρία δηλαδή, και την πρόσβαση αλλά και τη φιλοξενία τους, σε σύγχρονες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονες, με άνεση, και μπορεί κάποιος εκεί να κλείσει, να έχει σε επαφή με τον έφορο του καταφυγίου, ναι, και να κλείσει ραντεβού, να κλείσει τη φιλοξενία, ναι, δωρεάν. Είναι, η φιλοξενία είναι δωρεάν από τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο. Αυτό όταν αναβαθμιστεί το καταφύγιο. Ναι, αναβαθμίζεται ήδη. Εκτελείται το έργο. Ναι. Έχει ξεκινήσει από το καλοκαίρι του 2021. Αναβαθμίζεται πλήρως. Δημιουργείται ακόμα ένα καταφύγιο σε υψηλότερο σημείο. Ναι. Σε περίπτωση που κάποιος εγκλωβιστεί κοντά στα 2.000 μέτρα. Να θυμίσω, η κορυφή, κύριε Παναγιωτόπουλε, η κορυφή σπαθή της δίκτης είναι στα 2.148 μέτρα. Ναι. Οπότε θα υπάρχει και μια δεύτερη θέση εκεί, αν κάποιος εγκλωβιστεί. Και το καταφύγιο, αυτό το στροφίλ για το οποίο συζητάμε, είναι ένα υπερσύγχρονο καταφύγιο με υποδομές, με κουζίνα, με τα μπάνια, με νερά, με θέρμανση, όπου μπορεί κάποιος να φιλοξενηθεί. Οι εργασίες εκτελούνται και θα ολοκληρωθούν την άνοιξη. Μάλιστα. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία βγαίνει κερδισμένο και το οροπέδιο Λασιθίου. Βέβαια, γιατί ο στόχος μας είναι να εξυπηρετήσουμε τη μεγάλη ζήτηση που υπάρχει σε όλη την Κρήτη και στο οροπέδιο Λασιθίου βέβαια, για χιονοδρομικό αθλητισμό με ορειβατικό σκι και ευρύτερα για δραστηριότητες βουνού και αθλητισμό. Έχουμε ήδη ξεκινήσει σε συνεργασία με τον Νεός Λασιθίου από το 2018 δράσεις για νέα παιδιά αλλά και για μεγάλους, ναι, με μαθήματα για σκι στην περιοχή του Λιμνάκαρου. Δυστυχώς από το 20 και μετά σταματήσαμε την δραστηριότητα αυτή, αλλά την Πέμπτη που μας έρχεται περιμένουμε πάλι χιόνια το βράδυ. Οπότε, είναι αυτό που λέγαμε χθες. Θα ξεκινήσουμε πάλι. Επικοινωνήσαμε και με τον Δήμαρχο Ανογείων, τον κύριο Κεφαλογιάννη, με αφορμή ένα δημοσίευμα των New York Times για το χειμερινό τουρισμό και για το σκι στον Ψιλορίτη. Οπότε
Είστε έτοιμοι εσείς για σκι στο οροπέδιο Λασιθίου? Είναι έτοιμη και η περιοχή εκεί περιμετρικά του Ψιλορίτιου? Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα, μέσα από μια γαστή συνεργασία, θα φέρει αποτέλεσμα. Έτσι ακριβώς, κύριε Παναγιωτόπουλε, και η συνεργασία ήδη υπάρχει. Και γιατί το λέω, συγγνώμη σας διακόπτω, γιατί μια περιοχή, ένας δήμος δεν μπορεί να πορευτεί μόνος του. Το brand name Κρήτη θέλει συνεργασίες. Βέβαια, ακριβώς, ακριβώς. Είμαστε σε αυτή τη στόχευση και σε επίπεδο δήμων, αλλά και σε επίπεδο φορέων και συλλόγων. Ο στόχος είναι η Κρήτη να μην είναι μόνο η καλοκαιρινή περίοδος. Ακριβώς, να είναι και ο θεματικός τουρισμός και ο δωδεκάμηνος τουρισμός. Λοιπόν, περίοδος. Βέβαια. Ακριβώς, ακριβώς. Δήμαρχε. Έχουμε τις υποδομές για να το υποστηρίξουμε. Ακριβώς, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή χρονιά. Να είστε καλά. Καλή χρονιά και πάλι χρόνια πολλά.